Πάμε να δούμε Ταύρους. Τώρα, για τους Ταύρους, εδώ πέρα η Πανσέλινος έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα αφορά τους στόχους σας. Και επειδή είπαμε ότι κάνει και μία σύνοδο με τον Ποσειδώνα, ενδεχομένως να υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μεγαλύτερη σύγχυση, μία μεγαλύτερη ανασφάλεια για κάποιους από τους στόχους που μπορεί να έχετε για ένα στόχο σημαντικό αυτή τη στιγμή στη ζωή σας. Κάτι δηλαδή που δεν σας αφήνει να είστε εντελώς ξεκάθαροι για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείτε ή για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε ή τέλος πάντων για τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να επιτύχετε στο στόχο αυτό. Είναι τα πράγματα λίγο δηλαδή σε μια κατάσταση ακόμα που σας δημιουργεί μεγαλύτερη αγωνία ή μεγαλύτερο στρεσάρισμα. Υπάρχει αυτό ως επιρροή με το φεγγάρι αυτό. Από την άλλη πλευρά, ενδεχομένως επειδή η Πανσέλινος αυτή είναι μέσα στο κομμάτι του οροσκοπίου σας που σχετίζεται με φίλους, με τη συλλογική δουλειά, με τους συνεργάτες σας, μπορεί να είναι λοιπόν μέρες στις οποίες θα χρειαστεί να μιλήσετε παραπάνω ή μπορεί να υπάρχει και μία διένεξη, να υπάρχει μία διαφορά απόψεων, γνώμης και εκεί θέλει μία προσοχή και μία ψυχραιμία αν συμβαίνει ένα τέτοιο σενάριο. Όσοι είστε γονείς, μπορεί όλο αυτό να αφορά και τη σχέση με τα παιδιά σας ή μπορεί ένας παιδί να σας δημιουργεί έτσι μια μεγαλύτερη αγωνία αυτές εδώ τις μέρες. Προσοχή στο πώς θα εκφράσετε τα αρνητικά συναισθήματα, το θυμό ή την διαφοροποίησή σας από αυτό που λέει ο άλλος, για να μην το κάνετε τέλος πάντων χειρότερο το πράγμα.